Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε και χαρταετούς. Φύγαμε. Ποιος? Κύριος Τσελίκας. Τσελίκας, Γιώργος. Για να δούμε. Αν μου λέει καλούμπα ο Τσελίκας από το πρωί, έτσι κι αλλιώς. Πάρε μου έναν με 5 ευρώ, Γιώργο. Έλα, έναν καλημέρα. Με... Ποιος ήρθε? Εδώ, κοίτα. Καλημέρα, καλημέρα. Λέγαμε για διαλύτες και βιτία. Τον είδες, τον Άραβα. Σου λέει πετρελοδολάφια. Έλα, σου πω, αυτό είναι από το Ντουμπάι αγορασμένο. Είχα πάει το 2000 στο Ντουμπάι. Καλά, αυτό είναι από μαγαζί εδώ τη Αθήνα. Αλλά αυτό, παιδιά, είναι πραγματικά από το Ντουμπάι. Original. Δεν πήρα ο Βλάκα και το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο τιμητική του Χαρταϊτού. Χρόνια λοιπόν, ο Αϊτός που είναι μια ιεροτελεστία, παιδιά. Θα δούμε βήμα-βήμα πώς κατασκευάζουμε ένα Χαρταϊτό που θα πετάξουμε αύριο. Δεν μπορώ να το βλέπω μέρες. Έτσι πραγματικά. Η κυρία Ελένη έφτιαξε από τον προηγούμενο Ιούνιο μέχρι και πριν μερικές μέρες, κρατηθείτε, 80.000 Χαρταϊτούς. Μπράβο κύριε Ελένη. Μπράβο. Πάμε εντάχει να δούμε την κατασκευή του. Λοιπόν, εδώ έχουμε το σχέδιο. Για να μας φαίνεται οι νέοι. Πάμε. Το σχέδιο σπήρα είναι εδώ, το γυρίζουμε. Ωραία. Ανάποδα. Παίρνουμε ένα ξυλάκι που λέγεται μάνα, το εξάγωνο. Θα κάνουμε λίγο γρήγορα, υποτίθεται ότι για να τρέξουμε, πάμε. Ναι, το βάζουμε εδώ. Παλιά βάζαμε αλευρόκολλα εμείς στην εποχή μας. Αλευρόκολλα, έχεις δίκιο. Κόβουμε τις γωνίες. Ναι. Βάζουμε λίγο κόλλα. Τώρα βάζουν κόλλες, τώρα τις καινούργιες. Μπαμ, μπαμ. Πάμε γρήγορα γιατί είμαστε τέτοιο χρόνο. Το διπλό με βάση περιπτώσει. Αφού δεν θέλει να το φτιάξει, άμα είναι πέσει να μην το φτιάξει. Έχουμε χρόνο, ρε Μανούλα, μου είπε είμαστε τέτοιο χρόνο. Τηλεοπτικό. Αλλιώ. Έτσι. Και το άπαν σου κάνει η κυρία Ελένη, να σου πω. Το άπαν τι είναι, παιδιά. Τα ζύγια. Τα ζύγια είναι πολύ σημαντικά και ουρά. Για να ξέρουν αυτοί που θα φτιάξουν πώ υπολογίζεται το μήκο ουρά. Είναι το μήκο του χαρταϊτού επί τρία. Δηλαδή ένα μέτρο έχουμε. Χαρταϊτό, 3 μέτρα ουρά. Εμείς, Γιώργο, την ουρά τη φτιάχναμε παραπάνω από αποκόμματα από εφημερίδες. Ακριβώς, ακριβώς. Διπλώναμε. Ωραία χρόνια, ρε. Ωραία. Ναι, περασμένα, ναι. Ξεχασμένα, όχι. Λοιπόν, εδώ βοηθός δίπλα κάνει τη συσκευασία. Έλα μου. Τι μου λες. Δεν είχαμε τέτοιο σπάγκο, είχαμε κορδονέτο. Αυτά τα πλαστικά τώρα δεν μ' αρέσουν. Κόβουν και τα χέρια. Και κοιτάξτε το γίγαντα. Δείξε, Νίκο Πασχολού. 2 μέτρα χαρταϊτό. Αυτό για να πετάξει θέλει καραβόσκινο. Εντάξει, είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ θηρίο. Ωραίο. Ξέρω τώρα πόσα παιδιά ξέρουν να φτιάχνουν χαρταετό. 10 από φόρ θέλει αυτό για πετάξει. 10 από φόρ. Η κάθε γειτονιά για το χαρταετό. Έλα, κύριε Αλένη, πάμε. Όταν δεν είχαμε λεφτά και είχαμε έμπνευση, φίλε, και τα φτιάχναμε. Πρέπει να τηρούμε τις παραδόσεις μας. Κάναμε εφημερίδες τότε και δεν κάναμε σαΐτες τότε. Με καλάμια ήταν αντί για μάνες, βάζαμε καλάμια, ρε παιδιά, θυμάστε. Καλάμια, βέβαια. Ο χαρταετός δυναμώνει τη συνοχή της οικογένειας. Έτσι. Κύριε Αλένη, το άπανο, όπως είπα προηγούμενα, είναι τα ζύγια. Τα ζύγια πώς τα φτιάχνουμε, για να μαθαίνει τι νέοι. Λοιπόν, βάζουμε το χαρταϊκό το κάτω. Ναι. Πάμε, άστο ρε Μανούλα μου, βάλ το κάπου εκεί πέρα, έτσι. Εδώ, μασκάρι στον Αϊτό, έλα λίγο αμόρσα, έλα από εδώ λίγο, λίγο. Έλα λίγο πλάγια. Από, μέσα. Από εδώ, έτσι, να φαίνεται. Λοιπόν, πάμε. Γρήγορα δείξτε, τα δένεις, εμάς πιστεύω, το δένεις από εκεί. Και τελείωσε. Άντε, να δείξω τη διαδικασία. Και με... Όχι, περίμενε, ρε Μανούλα μου, και εσύ βιάζεσαι. Βάλτε το κάτω, για σας λέω. Βάλτε το κάτω, κυρία Ελένη. Άστο, πες ότι τα δέσαμε. Εντάξει, τελείωσε. Τα δέσαμε. Δεν το φτιάξω. Πες ότι τα εδώ κιόλας. Να πάει ακριβώς εδώ. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ. Ακριβώς. Εδώ. Στην κάθε τη μάνα που είναι πίσω. Εδώ. Ναι. Το ίδιο και από κάτω. Δένουμε λοιπόν. Περνάμε και από εδώ ένα σκήνι, το δένουμε να κάνει ένα τρίγωνο. Έτσι. Βάζουμε και την ουρά. 3 μέτρα ουρά, 1 μέτρο εδώ. Ο 2 μέτρα. Είναι ο χαρταϊτός. 2 επί 3, 6. Και καλό πέταγμα. Ωραία, τιμές δεν μας είπες, ρε άνθρωπε, τιμές. Πόσο έχει ο χαρταετός αυτό. Τιμές, τιμές. Θα τα πούμε, ρε Μανούλα μου, θα τα πούμε. Αφού βιάζεσαι, πάμε, βλέπουμε, θες να φύγεις. Ναι, αυτός ο χαρταετός στοιχίζει 4-5 ευρώ. 5 ευρώ, 5, το ένα μέτρο. Το ενός μέτρο. Και πάμε, ένα 10, ένα 20. Το ένα 20 έχει γύρω στα 12 ευρώ, το ένα 50 έχει... Εντάξει, και ταβάνι είναι 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ το... Όχι, με μπέρδεψες, 10-12 ευρώ. 15-20 ευρώ. Σταμάτα τώρα. Μεγάλη, μεγάλη. 20 ευρώ. Ναι. Έτσι. Γιώργο, μου κάνεις μια χάρη γιατί είδα ότι έχει χαρταετούς ομάδων. Τον Παναθηναϊκό. Ναι, έχει ομάδων, όντως. Όχι, επειδή πρέπει να κάνω δώρο σε ένα πιτσιρίκι, μπορείς να μου πάρεις έναν τη ΑΕΚ. Για το παιδάκι αυτό, ναι. Ναι, α πω, αυτοί εδώ είναι πουλημένοι όλοι. Αυτοί που έμειναν εδώ είναι πουλημένοι. Α, δεν έχει κανέναν έτοιμο. Είναι πουλημένοι αυτοί όλοι. Όλοι πουλημένοι, όλοι. Και έχουν τη συνέχεια. Κυρία Ελένη, από την εμπειρία σας. Σε πόσο διάστημα κάνετε έναν αϊτό, για να υπολογίσω που φτιάξετε αυτή την περίοδο 80.000 αϊτούς, άρα σε ένα τέταρτο. Ένας αϊτός σε 1,5 λεπτό. Στα έμπειρα χέρια σας. Ναι, ναι. Ενώ τώρα που μαθαίνει, θέλει μισή ωρίτσα, δεν θέλει. Όχι, όχι, τόσο πολύ δεν χρειάζεται. Και θυμάστε, ρε παιδιά, παλιά βάζαμε και ξεραφάκι στην ουρά. Ωραία, μπορούμε να κρατήσουμε τους άλλους αϊτούς. Μισό λεπτό, Γιώργο, να κρατήσουμε την εικόνα σου όσο φτιάχνουν εκεί οι κυρίες χαρταϊτούς.
ναι. Για να πάμε λίγο να δούμε τώρα, εμείς θα πάμε στο πέταγμα του Χαρταετού. Γιατί... Επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο. Α, γιατί... θέλει τέχνη και το πέταγμα, παιδιά. Καλά, περίμενε τώρα. Η τέχνη θέλει είναι τέχνη, άλλο πράγμα. Εμείς πάμε τώρα να δούμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τι πρέπει να αποφύγουμε για να μην αρχίσουμε και μπλεκόμαστε στα καλώδια της ΔΕΗ. Α, τα σύρματα και αυτά, τα ηλεκτροφόρα, ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των τεχνικών ΔΕΗ και έχουν βγάλει και για φέτος οδηγίες για το τι πρέπει να προσέξουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουνούκλα. Είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ωραίο το έθιμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όπως λέτε και εσείς, είναι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχει βγει και ανακοίνωση άλλωστε από το ΔΔΕ. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να πετάμε χαρταετούς κοντά στο δίκτυο, στα ηλεκτροφόρα σύρματα. Πρέπει, αν μπλεχτεί χαρταετός, να μην κάνουμε την προσπάθεια είτε να τον τραβήξουμε είτε με αντικείμενο να τον μακρύνουμε από το δίκτυο. Είναι λάθος αυτό. Θεωρούμε να μην ανεβαίνουμε, να μην κάνουμε να ρίξει το στήλο ή σε κρυώματα ή σε ένα αέριο υποσταθμού, να ξεκρεμάσουμε ή να ξεμπλέξουμε χαρταετό. Αυτά τα μέτρα πρέπει να τα πάρουμε για να έχουμε καλή, καθαρή Δευτέρα, να πετάξουμε το χαρταετό μας, να χαρούμε τα παιδιά μας. Οι συνάδελφοί μας είναι παρόν σε όλο το, με τις βλάβες που ανά πάσα όρεξη που θα μπλεχτεί ένας χαρταετός, που θα γίνει κάτι συμβεί. Οι βλάβες του ΔΔΕ μπορεί να πάρουν ένα τηλέφωνο στο 800-400-4000. Να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να παρέμβουν οι συνάδελφοί μας. Μάλιστα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα πάντως από μόνοι μας. Καλύτερα να πάρουμε τους ειδικούς. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι επικίνδυνα. Θεωρούμε να. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στερούμε και κάποιους ανθρώπους όταν κοπεί το ρεύμα, έχουμε διακοπή του ρεύματος. Έχουν μεγάλη ανάγκη κάποιοι. Θα αναγκαστούν κάποιοι να πάνε στα νοσοκομεία για αυτόν τον λόγο. Αυτό να βάλουμε πάντα από όλους. Να ξεπερνούμε τον κόσμο, τον καταναλωτή μας. Είναι θέμα, αλλά από εκεί πέρα. Προσοχή, όλα γίνονται. Να περάσουμε καλά. Καλή Σαρακουστή σε όλους. Και αυτό, οι συνάδελφοί μας, ξαναλέω, είναι υποδός. Οτιδήποτε συμβεί, το τηλέφωνο είναι, το βλαβόν είναι 24-24ωρο. Μπορούμε να παρέμβουμε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή Σαρακουστή σε όλους. Επίσης, να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσελή, κατάκουσες τις οδηγίες, φαντάζομαι. Έφυγε. Έφυγε ο Τσελίκας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, εσείς. Πάμε στο άλλο μπαρκό.